και καθώς και συμμετέχει. Είναι αυτό Παλαιστίνη. Παλαιστινιακή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μαζί του τα παιδιά του. Γενικά πάρα πολύ καλό το κλίμα, χωρίς να συζητάει ο κόσμος, κρατάει πλακά, πανό, ζητούν την αξιοπρέπεια, ζητούν να μην γίνει βήμα πίσω, ζητούν μια αλλαγή στην ζωή τους. Αυτά είναι τα κύρια συνθήματα τα οποία βλέπει κανείς γύρω του εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Παρά το κρύο, που η θερμοκρασία απλών, ένα θερμόμετρο που βλέπω εδώ μπροστά μου, φλερτάρει στους 3 βαθμούς πάνω από το 0. Μάλιστα. Λαμπρά, ευχαριστούμε θερμά. Σταύρο Ιωαννίδη, Θεσσαλονίκη, τι γίνεται εκεί? Ο κόσμος συνεχίζει να καταφτάνει εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Έχει ξεπεράσει νομίζω κάθε προσδοκία η προσέλευση των πολιτών. Βλέπετε και εσείς, έχει κλείσει ο δρόμος, όλοι οι δρόμοι μάλλον εδώ μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Πολλά τα πανό σε διάφορες γλώσσες. Έχουμε δει στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα αγγλικά, φυσικά και στα ελληνικά. Αρκετές και οι σημαίες, τόσο οι ελληνικές όσο και από άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Να σας πω βέβαια πως το κεντρικό σύνθημα είναι το «Δεν εκβιαζόμαστε». Έχουμε δει όμως και πολλά ακόμη συνθήματα. Κατεβαίνει ο κόσμος για να στηρίξει, όπως λένε, την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για να δώσουν ένα μήνυμα. Από εδώ, από τους δρόμους, όπως σας είπα, Λαμπρά, δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες, κομματικές σημαίες, ούτε αστυνομία. Επίσης, Κωνσταντίνε, να σου πω πως εδώ οι συγκεντρωμένοι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν και πορεία προς το γερμανικό προξενείο που βρίσκεται λίγο παρακάτω επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό θα γίνει λίγο αργότερα βέβαια. Ακόμα έρχεται ο κόσμος. Το κάλεσμα δόθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως είναι πολλοί και εκείνοι που περνώντας είδαν τη συγκέντρωση και στέκονται να συμμετέχουν και εκείνοι. Βέβαια, όπως σας είπα, έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, πλέον μόνο με τα πόδια μπορεί να έρθει κανένας στο κέντρο. Και βέβαια θα παραμείνουν, όπως λένε εδώ, μέχρι και το βράδυ, μέχρι αργά, όσο χρειαστεί, μέχρι να μπορέσουν να δώσουν το μήνυμα που θέλουν και αυτό να φτάσει βέβαια σε όλους τους αποδέκτες.